Αμέσως μετά θα σας δείξουμε ένα υπέροχο ζευγάρι. Θα σας δείξουμε και ένα υπέροχο ζευγάρι, το οποίο έχει ταξιδέψει στις περισσότερες περιοχές του πλανήτη. Αν εγώ έχω κάνει 60 λεπτά Ελλάδα, αυτοί έχουν κάνει 60 λεπτά υδρόγειο, οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, μόλις έφτασαν και το όχημα με το οποίο έχουν ταξιδέψει είναι μία Βέσπα, που λέγεται Κίτσος. Θα τα ανατρέψουμε όλα και θα πάμε να μιλήσουμε με τον Κίτσο. Διαφημίσεις. Επειδή από τις μουσικές που πάντα μου άρεσαν και το βάζαμε στο 60 λεπτά Ελλάδα, είναι καλύτερη μουσική, κράτα τη λίγο χαλή. Είναι καλύτερη μουσική για το επόμενο θέμα που θέλω να σας δείξω. Είναι ένα ζευγάρι που κάνει κάτι το οποίο θέλει πολύ κουράγιο. Θα ήθελα να το κάνω, θα έλεγα να το κάνω ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά μπράβο, γιατί κάνουν αυτό που θέλουν. Κάτσε να φύγω από τη μέση για να βλέπετε και τα πλάνα. Κοιτάτε, παιδιά, με αυτή τη Βέσπα, ένα ζευγάρι, ο Στέργιος και η Αλεξάνδρα. Ο Στέργιος ο Γκόγκος, μηχανικός αυτοκινήτων, και η Αλεξάνδρα η Φεφοπούλου, πτυχιούχος φιλοσοφικής, γυρίζουν επί μακρόν όλο τον κόσμο. Επειδή δεν είναι βιομήχανοι, καταλαβαίνετε, έχουν περιορίσει τα έξοδά τους δραματικά στο ένα εικοσάρικο την ημέρα. Είναι ωραίοι τρελοί, έχουν βαφτίσει και την Βέσπα αυτή την καταπληκτική Κίτσο. Ρίχνουν παντού, σε όλο τον πλανήτη. Και υπάρχουν ακόμα πολλά μέρη για να πάνε. Ο στόχος είναι να καταφέρουν, θα σταματήσουν το ταξίδι όταν ολοκληρώσουν όλες αυτές τις βόλτες με την Βέσπα, τον Βεσπούκιο που μου αρέσει να το λέω, σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να τους γνωρίσουμε γιατί είναι έξω. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη Βέσπα εδώ μέσα, όπως καταλαβαίνεις. 250 άρα πρέπει να είναι σαν και αυτή που είχα εγώ. Δεν ξέρω. Έλα πάρε να τη δεις. Θα κάνεις και βόλτα. Βόλτα. Είναι με το χειροκίνητο αυτό. Έλα πάρε. Έλα σε κεράσω και καφέ. Κορίτσια, αρχόμαστε. Πάμε για κάτι αντρικά, θα σας εξηγήσω. Έλα από εδώ. Πάμε από εδώ. Θα χρειαστούμε ένα μικροφωνάκι βέβαια. Α, μας περιμένει και είναι και ο Γιάννης από εκεί. Δείξε μια το Γιάννη. Από εδώ θες να πάω, από εδώ. Εδώ, τα παρασκήνια μας πάλι δείχνουμε ρε παιδιά. Μικροφωνάκι. Καλώς τα παιδιά. Πάμε γερά. Πάμε γερά. Έλα ρε Γιάννο. Έλα ρε Γιάννο. Πάμε. Έλα. Ωραία, ωραία. Πάμε σιγά σιγά. Βαγγέλη, θα είσαι στην παρέα μας. Έφτασα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Τεστάρουμε και τον ήχο αυτή τη στιγμή. Περνάει ο ήχος τώρα, ακούγεται ο ήχος. Μέσα στον αέρα. Τα βεσπάκια, να το πούμε, δεν είναι εύκολα στο χειρισμό τους, έτσι. Όχι, γιατί έχουν και μικρές ρόδες. Δηλαδή τα παιδιά, μπράβο, και πηγαίνουν παντού. Τα βεσπάκια και στο πλάγιασμα. Έτσι, δεν είναι η κλασική μηχανή. Έτσι. Αλλά αυτό που μετράει είναι η πρόθεση. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι από κρίση. Λέω, περνάμε 20 ευρώ. Λίγο βενζίνη βάζουμε, τρώμε κανένα σάντουις. Παρακαλώ, περάστε. Κάτσε να πούμε καμιά καλημέρα. Περίμενε. Θες καφέ. Καφέ θες. Τώρα το τελειώνω. Εντάξει, μην πάρω και να πάρω ένα καφέ κι εγώ. Όλο με τσακώνεις. Μια στο φαγητό, μια στο καφέ. Δύο σπρεσάκια για μετά, παιδιά, για μένα και τον Βαγγέλη. Ερχόμαστε. Δύο σπρεσάκια. Στο Βαγγέλη μην βάλει ζάχαρη. Έχει ζάχαρο, είναι ηλικιωμένο. Σε μένα βάλτε ό,τι θέλετε. Τα καλύτερα λόγια παντού. Έφτιαξε μαλλί. Καλημέρα. Πες. Τι σου λέω κάθε μέρα. Τα καλύτερα. Όλο κοπλιμέντα. Σε έχω μαλώσει ποτέ. Ποτέ. Τι λέει ο κόσμος τώρα εδώ, μην μπορώ να το παιδιά. Είπαμε και από Μαϊάμι. Μας πήρα από Μαϊάμι. Χαιρετίσματα πολλά να δώσουμε. Τα δώσαμε. Πες τα. Χαιρετίσματα πολλά από το Μαϊάμι. Μια πολύ συμπαθέστατη κυρία πήρε χτες. Σας παρακολουθεί, σας αγαπάνε. Να, χτυπάνε τα τηλέφωνα. Να καλά. Για τον Βαγγέλη ρωτάνε. Γιατί για τα επιδόματα. Καλά, Βαγγέλη. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Ελάτε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Πήρατε τα βουνά, τα λαγκάδια, εμείς πήραμε τους δρόμους. Γεια σου, ρε φίλε. Καλώς σας βρίσκω. Ωραίο μαλλί, καταπληκτικό. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Τι γίνεται. Νάτος, λοιπόν. Να σου πω, 125 είναι. 200 είναι. Είναι μεγάλη. Μπράβο. Δεν είναι αυτή που ταξιδεύουμε, αυτή την έχουμε πάρει εδώ για την Ελλάδα. Α, αυτή είναι για Ελλάδα. Να μάθει λίγο η Αλεξάνδρα. Δεν είναι ο Κίτσος, αυτή είναι η Καλλιόπη. Αυτή είναι η Καλλιόπη. Ο Κίτσος είναι αυτό που βλέπουμε και στα πλάνα. Που είναι μεγαλύτερα κυβικά. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο σε μαύρο χρώμα. Μου κάτσε να δώσουμε το λόγο στην κυρία. Στην κυρία. Να εξηγήσω εγώ για τον Κίτσο και την Καλλιόπη. Όχι, για την τρέλα που κουβαλάτε. Να σου πω, Αλεξάνδρα, εσύ τι είσαι φιλολογία έχεις σπουδάσει. Φιλολογία. Κάνα ιδιαίτερο, πρόλαβες να κάνεις τίποτα. Αμπά. Τίποτα, Πώς τη βγάζετε, πώς βγάζετε λεφτά για να κάνετε αυτή την ωραία τρέλα και μπράβο σας. Δεν βγάζουμε λεφτά για να κάνουμε αυτή την ωραία τρέλα. Δεν το λέτε και σε κυβέρνηση και την παίρνουμε στην ανάπτυξη και θα χρειαστεί να μην έχουμε λεφτά. Εμείς μια χαρά τα καταφέρνουμε χωρίς λεφτά. Απλά έπρεπε πρώτα να πουλήσουμε σχεδόν ό,τι είχαμε στην Ελλάδα.
δεν σε πιστεύω, πουλήσατε τα πάντα για να μπορέσετε να κάνετε αυτή σας την αγάπη, έτσι. Κάπως έτσι ήρθε, εντάξει. Δεν κοστίζει τόσο πολύ, δεν κοστίζει, έτσι. Δεν κοστίζει. Τα πάντα είναι, είναι ο φθηνότερος τρόπος για να ζήσει κανείς. Και ωραιότερος για μας. Κοίταγα στο διαδίκτυο που βάζετε και τις εικόνες. Ναι, έχετε ναι. καταφέρει, έχετε περιορίσει τα έξοδα στα απολύτως αναγκαία. Δηλαδή έως 20 ευρώ την ημέρα. Οι δυο μας. Ναι, με όλα. Ναι. Ακόμα και για τα τέλη κυκλοφορίας που πληρώνουμε στην Ελλάδα και αυτά. Ναι. Και βενζίνες και όλα αυτά. Όλα. Οικονομολόγος. Όχι, μηχανικός, αλλά μήπως χρειαστεί να κάνω μερικές σπουδές εκεί. Ναι. Πώς γνωριστήκατε? Στο ταξίδι γνωριστήκαμε. Δεν γνωριζόμασταν πριν, δεν γνωριζόμασταν στην Ελλάδα. Γνωριστήκαμε στο Κονγκό, στην Αφρική. Εγώ περαστικός και η Αλεξάνδρα σπούδαζε εκεί. Περίμενε. Εσύ, Αλεξάνδρα, σπούδαζες στην Αφρική. Είσαι από, την, από εκεί κατάγεσαι? Όχι, εγώ στην Αθήνα γεννήθηκα. Πήγες στην Αθήνα ζούσα. Ναι, έκανα σε εκείνη τη φάση μια έρευνα στη, με τις σπουδές μου στην Αφρική, στο Κονγκό. Ναι. Έμενα εκείνο το διάστημα στο Λουμπουμπάσι, σε μια πόλη που ναι. είναι στα νότια της το χώρας. Το μαρτυρικό Κονγκό που έχει γνωρίσει και αν έχει γνωρίσει εμφύλιους, πραξικοπήματα, ναι. φιλετικά. Ναι. Μια υπέροχη χώρα από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη με το φτωχότερο πληθυσμό. Διότι όλοι εμείς οι πολιτισμένοι έχουμε ανακαλύψει έναν πλούτο που πάει στη τσέπη μας και όχι στους ντόπιους. Αυτό σημειολογικά, ναι. Ναι και εκεί πώς συναντιέστε? Παίρναγε με τη Βέσπα. Στο Κονγκό λοιπόν ένας τύπος και βλέπεις λοιπόν έναν τύπο με μία Βέσπα ή το φακιόλι αυτό πάνω. Ναι, πάντα έτσι τον είδα. Και τον βλέπεις λοιπόν και τι λες? Και λέω, ας μιλήσουμε λίγο. Έλληνας είναι, να πούμε έτσι και μια κουβέντα που εσύ βγαίνει πιο εύκολα. Έλληνας από το βλέμμα που είναι λίγο γυαλιστερό, ε. Είχε αρχίσει να γυαλίζει επικίνδυνα, ναι, είχε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνουμε σε προσωπικά δεδομένα. Ταιριάξατε και περνάτε μια χαρά. Τα ταξίδια μεταξύ σας, τα ταξίδια τα από κοινού, πόσα χρόνια τώρα κρατάνε? Ξεκινήσαμε από... στο Κονγκό πρώτο συναντηθήκαμε. Ναι. Ταξιδέψαμε ουσιαστικά όμως μαζί κανένα δίμηνο αφότου γνωριστήκαμε στη Νότια Αφρική και στο Λεσότο. Ξανασυναντηθήκαμε ουσιαστικά τυχαία τη δεύτερη και φορά. Και πώς πήρατε την απόφαση ότι εσείς θέλετε να περάσετε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής σας ταξιδεύοντας παντού? Αυτό, αν δεν ξέρω αν είναι κοινό και για τους δύο, δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα ότι θα περάσουμε ένα μεγάλο διάστημα. Τώρα, ναι. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια, έτσι βγήκε. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν πολύ απλό, ήταν θες να ταξιδέψουμε για λίγο μαζί στην Νότια Αφρική. Συνάδελφος παραγωγός, αλλά δεν έχει φτιάξει το μαλλί. Οπότε ίσως δηλαδή, να μην είναι. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε εδώ, να δείτε τι επικίνδυνο είναι. Καλημέρα. Άμα δεν βγει καλό το θέμα, ξέρεις, έχει τύπησει κασέτα στο κεφάλι. Δεν έχουν κασέτες, αλλά... Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είχαμε παραγγείλει κάτι εσπρεσάκι, αν μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε να μας τα φέρουν και τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, η Βικτώρια. Καταπληκτική. Και συγγνώμη, να δώσουμε και στο ασθενές φίλο το λόγο να μην αισθάνεται. Βαγγέλη, μην τραπείς. Αν θέλεις να κάνεις μια βόλτα, έχουμε μέσω. Κάνε μια βόλτα με τη Βέσπα. Αυτή την έχουμε για πούλημα. Είναι και για πούλημα. Δηλαδή δώσε 10-20.000 ευρώ και πάρε, γιατί είναι καθαγιασμένη. Έχει και μίζα, είναι εύκολη. Ναι. Ναι. Τι ψάχνεις τώρα, τι κοιτάς? Κάτσε, γιατί εμένα είχε εδώ, άνοιγε. Ναι, από το 64 και μετά. Έχει αλλάξει το μοντέλο. Έτσι, ναι, όντως. Αυτό. Άμα το βρεις μας λες, μην ενοχλείσαι. Εμείς εδώ είμαστε, έτσι, με την ησυχία σου. Πες μου... Κάντε δουλειά σας. Ναι, ναι. Να το βάλουμε μανιβέλα. Να το βάλεις με μανιβέλα. Θα γεμίσουμε καπνούς καλύτερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι σωστή. Θες να το πας πρόχνοντας? Ναι, πάνω σπρώχνοντας. Αυτό το έχω κάνει. Μερικές φορές μόνο έτσι το επόμενο. Αναγκαστικά. Παιδιά, να σας πω ότι είναι η πρόβα και δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Θέλω να σας χαλαρώσω. Δεν είμαστε στον αέρα. Τώρα είμαστε στον αέρα. Επόμενο ταξίδι πού είναι? Επόμενο ταξίδι. Έχουμε αφήσει τον Κίτσο στη Βραζιλία. Ήρθαμε εδώ να. Αεροπορικός. Ναι. Έμεινε ο Κίτσος Βραζιλία. Έμεινε Βραζιλία. Ναι. Τον φιλάνε κάτι παιδιά που έχουμε εκεί πέρα. Βγάλατε και γνωστούς και φίλους πια. Παντού. Και πότε ξαναγυρίζετε Βραζιλία? Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο και μια ταινία για την Αφρική. Μπράβο. Και φεύγουμε. Μπράβο. Ναι. Άρα να, μια ευκαιρία η τρέλα σας, να τη μοιραστούμε την τρέλα σας. Αυτό να προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να είμαστε σε κίνηση συνεχή και να βγαίνει κάτι από αυτό. Και ταυτόχρονα να εκφράζουμε και έτσι λίγο τι πράγματα που μας αρέσουν με τον τρόπο μας. Και πότε θα το κάνετε όλο αυτό, αυτό το ταξίδι, δηλαδή το αέναον και πάμε. Μέχρι να κουραστούμε. Δεν έχετε κουραστεί προφανώς. Όχι. Αλλάσκα έχετε πάει? Όχι ακόμα. Ο στόχος, θέλουμε να πάμε. Εντάξει, έχει δροσιά, εκεί θα πρέπει να πάρεις μια ζακέτα, να το ξέρεις. Μια ζακέτα. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αυτή είναι τετράχρονη. Δίχρονη. Από τις παλιακές. Δίχρονη είναι οι παλιές, παιδιά, ξέρετε, δεν υπάρχει. Βγάζουν τον καπνό. Σε δύο χρόνους βγάζει πολύ καπνό και λάδι δηλαδή. Αλλά είναι πιο απλή
η φιλοσοφία του κινητήρα. Εσύ μηχανικός έχεις σπουδάσει. Θεωρητικά δεν έχω δουλέψει ποτέ. Σαν σερβιτόρος δούλευα. Γιατί... Πληρωνόμουν πολύ καλύτερα. Μηχανικός στα χαρτιά. Σερβιτόρος αυτοκινήτων, ναι. Σερβιτόρος στο επάγγελμα. Ένα λάσκο, ξέρεις να αλλάξεις. Ναι. Διότι αν σε βρει στην έρημο σαν χάρα τώρα, λάσκο και γι' αυτό, γι' αυτό είμαστε με Vespa, γιατί είναι πάρα πολύ απλή. Οπότε. Κατεβάζουμε τον κινητήρα, τον φτιάχνουμε σε 5 λεπτά. Πες μου έναν στόχο, ρε παιδί μου, που θέλεις τώρα να εκπληρώσετε. Δηλαδή κάτι το οποίο. Δεν έχουμε. Λες... Ο στόχος βασικά, αν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε στόχο, είναι να είμαστε στο δρόμο και να ζούμε χαρούμενοι. Απλά. Δεν σας λείπει μια μόνιμη στέγη να πεις εδώ είναι το σπίτι μας. Είμαστε δηλαδή... ένα χρόνο τώρα στην Αθήνα περίπου, έχει περάσει ο καιρός. Ένας χρόνος στην Αθήνα, Ναι. Και έγραψε ο Αλεξάνδρος το βιβλίο. Ένας χρόνος δηλαδή. Εγώ παλεύω την ταινία και ήδη νιώθουμε ένας λίγο. Ένας χρόνος Αθήνα δηλαδή που πρέπει να γίνεται δημόσιο. Μας λείπει το ταξίδι. Δημόσιο πάλι και να κάνετε και την παιδιά. Ναι. Τουλάχιστον. Η οικογένεια είναι στο πρόγραμμα. Όχι. Όχι τώρα. Είμαστε οι δυο μας οικογένεια, εντάξει. Ναι. Αυτό να μου πει. Είμαστε ο Μάρκο, το σκύλο μας. Άρχεται και ο Μάρκο. Ναι. Δεν ταξιδεύει μαζί μας. Τον Κίτσο, πώς την είπαμε την. Καλλιόπη. Καλά, μου έλεγε εγώ έχω μεγαλώσει με Vespa, δεινός. Την παιδεύει μισή ώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να την βάλει μπροστά. Για να, για. Όχι εκεί, όχι εκεί. Α, Βαγγέλη, από εδώ περίπτωση. Συγγνώμη. Βαγγέλη, από εδώ περίπτωση. Να, εδώ. Είναι καταπληκτικός αναβάτης ο Βαγγέλης ο Δουράκης. Η ιστορία είναι ότι θα έχουμε δελτίο το βράδυ οικονομικό άμα. Κάνε μια προσπάθεια. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Ναι, εγώ κοίταξε να κάνουμε και ντοκιμαντέρ. Εσύ μπροστά δεν τη βάλες. Έλα από εδώ. Από εδώ μεριά. Από εδώ, να το. Έλα από εδώ. Από εδώ, παίρνα, μη φοβάσαι. Ναι, 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 ναι. Εκεί, εκεί. Μπράβο. Πού είχαμε μείνει. Στη Βραζιλία που ήταν ο Κίτσος, ναι. Δηλαδή θα γυρίσετε μετά από ένα χρόνο στη Βραζιλία να πάρετε τον Κίτσο και να συνεχίσετε από εκεί. Έτσι βλέπουμε. Αμαζόνιο πήγατε. Ακουμπήσαμε λίγο, όχι, δεν έχουμε πάει. Επειδή δεν βολεύει, δεν υπάρχουν οι δρόμοι για να μπορέσεις. Ο Κίτσος έχει πάει στην Αφρική σε άλλα και άλλα. Τώρα εντάξει. Πες μια. Α, θα ρωτήσουμε την κυρία τώρα, το ισχυρό φίλο. Γιατί είναι και ο προϊστάμενος. Ή προϊστάμενος. Έχετε κινδυνεύσει αυτά τα ταξίδια, γιατί θα έχετε πάει και σε μέρη τα οποία είναι περίεργα. Ναι, εξαρτάται. Τι εννοούμε κίνδυνο. Εμείς δηλαδή, δεν έχουμε νιώσει πως έχουμε κινδυνεύσει. Δηλαδή, η κίνδυνος είναι το να απειληθείτε να σας ληστέψουν. Κίνδυνος είναι να έχετε χτυπαξίλο ένα τροχαίο. Κίνδυνος είναι να μείνετε στην έρημο Σαχάρα, να είναι η όαση μακριά, να μην έχετε νερό και ο Κίτσος να μην θέλει να προχωρήσει. Αυτά εννοώ. Δεν έχουμε κινδυνεύσει. Αν είναι αυτή η ερώτηση, γιατί υπό αυτές τις συνθήκες. Γιατί ποτέ δεν νιώσαμε να απειλούμαστε. Καλά τα θυμάμαι. Πολύ καλά. Τουλάχιστον όσο ταξιδεύαμε μαζί. Οι άνθρωποι όποιον και αν συναντήσαμε, με μερικές ελάχιστες εξαιρέσεις που έχουν να κάνουν συνήθως με τις αρχές, ποτέ δεν μας προσέγγισαν με άσχημο τρόπο. Το πιο περίεργο μέρος όπου ήταν κάποια φιλόξενη και οι αρχές πάρα πολύ αυστηρές. Ίσως πρέπει να μιλήσει ο Στέριος γι' αυτό. Στην Αφρική ήταν λίγο πιο ανακατεμένο το πράγμα. Λαδώματα. Συγκεκριμένα. Ποτέ αρχή αυτό. Ποτέ. Δεν λαδώνουμε ποτέ. Όχι. Ούτε σας έχουν προσεγγίσει. Ούτε Νιγηρία. Συνέχεια. Αλλά εσείς δεν λαδώνετε. Ναι. Η πολιτική ήταν έχουμε χρόνο. Οπότε μπορεί να βγάλουμε τον καζάκι να φτιάξουμε καφέ. Εμείς δεν λαδώνουμε. Θα περιμένουμε μέχρι να μας αφήσετε. Αυτή είναι και να γεράσουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Περνάμε μια χαρά. Είμαστε ακριβώς. Έχουμε τον καζάκι, κάνουμε καφέ, μαγειρεύουμε. Η πιο φιλόξενη που σας έχει μείνει μια παραδοσιακή φιλοξενία. Όλα τα μέρη στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Απλά μας έχει μείνει η Αφρική γιατί ήταν. Ρε παιδιά, σε φτωχά μέρη υπάρχει φιλοξενία. Ακριβώς. Είναι τα χωριά της Ελλάδας, ίσως κάποια πολλά χρόνια πριν. Και τώρα, εντάξει. Η επιλογή σας, αν πηγαίνετε σε μέρη που να είναι πιο απομονωμένα, ή θέλετε να πάτε, ή πηγαίνετε και σε ένα μέρος που είναι πολύ βόβο, Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ. Πάμε και σε αυτά, αλλά ψηλοαναγκαστικά. Δηλαδή για να ανανεώσουμε να βγάλουμε μια βίζα, να ανανεώσουμε ένα διαβατήριο. Και πάτε μετά στην Αριζόνα. Πρέπει να πάμε για να πάρουμε κάποια ανταλλακτικά. Αλλά κυρίως γι' αυτό και θέλουμε πολύ νομίζω να επιστρέψουμε και ιδίως στην Αφρική. Σας αρέσει η Αφρική? Πάρα πολύ. Ναι. Ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν ταξίδι στο χρόνο, ας πούμε. Ήτανε... Γυρίζεις πίσω. Είσαι αλλού, παράλληλο σύμπαν, ας πούμε. Τα περισσότερα. Κουνάς το κεφάλι, γιατί. Όχι. Δεν γυρίζεις ακριβώς πίσω, παιδιά, είναι τόσο διαφορετικά. Ναι. Αν θέλετε να τσακωθείτε και στον αέρα. Το συνεχίζουμε. Ναι, το συνεχίζουμε. Έτσι, έχουμε μια τάση. Λυπνά, εμείς κατά βάση είναι reality θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν είχαμε την... Θα βάλεις μπροστά το ματοσακό. Κάτσε να ακούσετε τη συζήτηση. Έχει κολλήσει, δεν το πιστεύω. Θα έχει θόρυβο, δεν θα ακούγεται τι λέμε. Τι ήθελα να πω, εσύ τι διαφωνείς με την Αφρική? Δεν διαφωνώ καθόλου με την Αφρική. Διαφωνώ. Αν είναι να διαφωνήσω με το ταξίδι στον χρόνο ή οτιδήποτε. Αυτά είναι δικά μου θέματα όμως. Γιατί απλά είναι πολλές παράλληλες πραγματικότητες που μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτή είναι η ζωή. Επειδή εδώ, ας πούμε, στην Ελλάδα τα σπίτια είναι έτσι, οι δρόμοι είναι έτσι, οι άνθρωποι είναι έτσι.
δίπλα μπορεί να μην είναι έτσι και να είναι αυτή η πραγματικότητα. Ξέρω, αυτό είναι το όμορφο. Δεν υπάρχει πάρα πολλούς φίλους, αφού μου λέτε φιλάνε για τον Κίτσο. Ποιος είναι ο περατέρ, αυτός που τραβάει την εικόνα, εσύ? Εγώ αναλαμβάνω την εικόνα και η Αλεξάνδρα το γράψιμο. Εσύ γράφεις, εσύ ο περατέρ, εσύ ο οδηγός, αλλά θέλεις και συνοδηγός. Όχι, όχι, τώρα θέλω να είναι η Αλεξάνδρα η οδηγός, ώστε να τραβάω όποιο άνετα από πίσω. Ασφάλεια ζωής. Καμία. Το ρίσκο είναι πιο ωραίο. Ένα φαρμακείο μικρό. Οι Vespas είναι ένα όχημα το οποίο είναι πολύ ωραίο, πολύ συμπαθητικό, πολύ μικρό. Τα μπαγκάζια που τα βάζετε, παιδιά. Παντού. Όπου υπάρχει χώρο, τον εκμεταλλευόμαστε. Ό,τι υπάρχει έτσι. Παντού. Ναι. Από εδώ, πάνω. Ναι. Στο πλάι, σαμάρια. Στο ντουλαπάκι, μπροστά και άλλη σκάρα. Θα βάλει μπροστά να βάλουν τα παιδιά και να φύγουν. Ας βάλουν τα παιδιά και να φύγουν. Ήξερα ότι σε αν και ήταν ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να πουλάτε τρέλα και να βιώνετε αυτό το οποίο επιθυμείτε. Δεν ενοχλείτε κανέναν. Κάνετε αυτό το οποίο θέλετε και επειδή λίγοι κάτοικοι της Ελλάδας κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, δεν βλέπεις, τραβάμε. Άλλος σπουδάζει, ο Βαγγέλης, είναι πυρηνικός φυσικός και ασχολείται με τα οικονομικά. Έτσι. Ο Γιάννης είναι μεταλλουργιολόγος και κάνει κάμερα. Είναι, έτσι. Εγώ είμαι γυναικολόγος. Δεν βρήκαμε δουλειές. Δεν βρήκαμε. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέριο, Αλεξάνδρα, έλα, ρίστε μια μανιβελιά. Μια μανιβελιά, θα πάμε και σε διαφημίσεις. Κάτσε να. Άμα δεν ξέρεις εσύ ο ειδικός αν θα πάρει, δύο λεπτά. Έλα, τέλειο. Τέλειο. Τα λέμε, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Θα ανέβεις. Άμα θες. Riders on the storm. Riders on the storm.